Οι τελευταίες ενέργειες της κυβέρνησης επιβεβαιώνουν ότι όλο αυτό το διάστημα άφησε αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού, για λειτουργίες νέες ΜΕΘ, αλλά και ταυτόχρονα για λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 24ωρη βάση. Αυτό επί της ουσίας ήταν το αποτέλεσμα των τραγικών συνεπειών. Που κοιτάξτε να δείτε, τραγικές συνέπειες είναι και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί υπάρχει μια κοινή βάση. Και η κοινή βάση είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας, που με πιστότητα υπηρετεί και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή η εμπορευματοποίηση. Μα δεν υπάρχει ούτε ένας άνεργος. Ένας να ψάχνει δουλειά τώρα. Αυτή η εμπορευματοποίηση, κύριε Παπαδημητρίου, οδήγησε σε κλείσιμο νοσοκομείων. Έχετε έναν. Και εσείς κλείσατε νοσοκομεία. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε νοσοκομεία. Και από αυτή την άποψη επιβεβαιώνεται ότι αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Κύριε Καραθανασόπουλε, σωστά έγινε η επίταξη. Βλέπουμε και η κατάσταση. Σωστά έγινε η επίταξη. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο. Δεν φτάνει. Πού θα πάνε, πού θα υπηρετήσουν. Είδατε χθες τις εικόνες από τον Ευαγγελισμό, το τι γινότανε. Αντί να επιτάξει λοιπόν τις ιδιωτικές κλινικές, να κάνει πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, η κυβέρνηση παζαρεύει. Παζαρεύει με τους ιδιοκτήτες στην αποζημίωση και αν θα ενταχθούν σε αυτό το σύστημα. Άρα, δηλαδή, αν κάτι επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας στην υγεία. Και αυτό είναι φανερό στις σημερινές συνθήκες. Γιατί ο μεν δημόσιος καταραίει, ο δε ιδιωτικός κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Εκμεταλλευόμενος την πανδημία και τα σοβαρά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος.